με τους γιατρούς του παιδί. 14900. Δες το παραδοσιακό τυρί κολλιός αλλιώς και αλλιώς και αλλιώς. Παραδοσιακό ημίσκυρο τυρί κολλιός. Είναι τόσο νόστιμο. Αγαπημένη γεύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Έτσι κι αλλιώς, κολλιός. Παραδοσιακό ημίσκυρο τυρί κολλιός. Το τυρί που αγαπάς να τρως. Honda Center 50% AIM. 1-1 δώρο Head & Shoulders και Always. 40% Tony & Guy. Garnier κρέμες προσώπου 4,99. Maybelline Colossal Mascara 8,90. Στις φθηνότερες τιμές της πόλης. Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Νερό. Το 70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Ο άνθρωπος χάνει 2 λίτρα νερό την ημέρα που πρέπει καθημερινώς να το αναπληρώνει με καθαρό υγιεινό νερό. Το νερό της βρύσης αλλά και το εμφιαλωμένο μακροπρόθεσμα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας. Περιέχουν ένα κοκτέιλ δηλητηρίων όπως ίνες αμιάντου, χλώριο, μόλυβδο, εντομοκτώνα, πλαστικοποιητές και άλλα άκρως επικίνδυνα. Πολλοί έχουν στραφεί στο εμφιαλωμένο νερό για καλύτερη ποιότητα, αλλά σύντομα απογοητεύτηκαν και αντιλήφθησαν ότι το εμφιαλωμένο δεν τους παρέχει καμία ασφάλεια. Είναι πανάκριβο και χειρότερης ποιότητας από τις βρύσεις. Μία οικογένεια χρειάζεται νερό καθαρό και υγιεινό για να πίνει, να μαγειρεύει, να φτιάχνει τα ροφήματα και να πλένει τα τρόφιμά της. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας Camelot, με τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική αγορά, ασχολούμενος με την ποιότητα του νερού, έχει τη σίγουρη λύση στο πρόβλημά σας. Σας παρουσιάζουμε το υπερσύγχρονο αμερικάνικο σύστημα καθαρισμού του νερού Imperial Plus, που είναι απαραίτητο σε κάθε σπίτι για να έχετε εγγυημένα καθαρό υγιεινό νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Το μυστικό του Imperial Plus που το κάνει διαφορετικό από τα άλλα συστήματα της αγοράς είναι ότι είναι κατασκευασμένο με την τελευταία μοναδική τεχνολογία Ultipor και NI66 με 13 φύλλα από 0,3 έως 0,1 μάικρον ακρίβεια διήθησης και με την πιο ακριβή ποιότητα ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα. Το Imperial αφαιρεί τους επικίνδυνους ρήπους, τόσο χημικούς όσο και μικροβιακούς, αφήνοντας τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Το Imperial είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι με εγγύηση εφόρου ζωής. Η ικανότητα καθαρισμού του κάθε φίλτρου ανέρχεται σε 10.000 λίτρα καθαρού υγιεινού νερού ή ένα έτος χρήσης όποιο έρθει πρώτο. Και τα καλά νέα δεν τα ακούσατε ακόμη. Σας παρέχουμε τη συσκευή Imperial Plus αξίας 1.350 ευρώ εντελώς δωρεάν και για όσα χρόνια θέλετε. Εσείς το μόνο που θα πληρώνετε είναι το εσωτερικό φίλτρο του μία φορά το χρόνο με μόνο 119 ευρώ και θα έχετε ένα χρόνο εγγυημένα καθαρό υγιεινό νερό. Δηλαδή θα είστε 100% σίγουροι για ότι το νερό σας θα είναι καθαρό και ασφαλές για εσάς και τα παιδιά σας. Ας κάνουμε ένα πείραμα και προκαλούμε οποιονδήποτε ανταγωνιστή να το επαναλάβει εάν μπορεί. Βάζουμε μολυσμένο νερό με διάφορα επικίνδυνα χημικά στη δεξαμενή που βλέπετε και ειδού το αποτέλεσμα ζωντανά, το οποίο εμείς οι ίδιοι πίνουμε. Νερό πραγματικά καθαρό. Και αν ακόμη δεν έχετε πιστεί, η Camelot International προσφέρει 300.000 ευρώ εάν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από το Imperial Plus. Καλά ακούσατε! Άλλωστε, όλα τα συστήματα της Camelot έχουν πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Μη χάνετε ούτε λεπτό και κάντε δικό σας το σύστημα καθαρισμού του νερού Imperial Plus. Τηλεφωνήστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας και επισκεφτείτε το site της Camelot www.camelot.gr. Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας και σε αυτούς που αγαπάτε. Και θα με θυμηθείτε. Imperial Plus. I touch the rain. I look at the sun and it says run. The light shimmers offshore through tides of oceans. We are shining in the rising sun. The water, the earth, the sun in me. J'adore. We are gold. J'adore. Dior.
αυλαία στη δίκη για τη δολοφονία του 29χρονου Απόστολου, ισόβια χωρίς ελαφρυντικά αποφάσισε η δικαιοσύνη για τον 32χρονο που σκότωσε τον άτυχο νεαρό για ένα like στο Facebook. Ζήλευε παθολογικά την πρώην του και εξοργιζόταν με τους διαδικτυακούς της φίλους. Επαναλαμβάνεται η περιπέτεια του Θάνου Πλεύρη στη Ζάκυνθο, αυτή τη φορά με τραγική κατάληξη. 42χρονη μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από επέμβαση ρουτίνας. Τι λέει ο σύζυγός της για την ενδονοσοκομιακή λίμωξη και τις ευθύνες? Κάποιος έχει κάποια φύγη. Θα τη βρούμε αυτή. Θα αποδοθείς. Μοιραίο ντόμινο με πρωταγωνιστή έναν πασίγνωστο 26χρονο μπασκετμπολίστα. Παραβίασε στόπ και εμβόλησε διερχόμενο αυτοκίνητο 47χρονης, η οποία έπεσε επάνω σε κάδο και ο κάδος σε έναν οδοκαθαριστή. Τη λέει ο γιος του θύματος και η γυναίκα που βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη μπλεγμένη σε θανατηφόρο τροχαίο. Χάσαμε τον άνθρωπό μας και χάσαμε το στήριγμά μας, χάσαμε τα πάντα. Τώρα δεν μας μένει τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια της εκπομπής. Για να μην διακόψω λοιπόν το θέμα το επόμενο που αφορά σε μια πολύ σημαντική δικαστική απόφαση στο εφετείο, θέλω να σας πω τώρα το διαγωνισμό. Θέλω τώρα να σας δώσω την ευκαιρία να τηλεφωνήσετε για τα μετρητά. Είτε από σταθερό είτε από κινητό τηλέφωνο. Πληκτρολογείται το 14800, αυτό τον πολύ απλό πενταψήφιο αριθμό. Εκεί λοιπόν η συμμετοχή είναι απλούστατη. Αφού ακούσετε όλες τις πληροφορίες στην αρχή που σας δίνει ο αυτόματος τηλεφωνητής, δηλαδή πόσο είναι η χρέωση, που το έχει η κάρτα μας, έτσι, οι πληροφορίες που βλέπετε στην κάρτα επαναλαμβάνονται και στο τηλέφωνο για να εμπεδοθούν από όλους. Η χρέωση, οι δωρεπιταγές σας, όλα. Μετά ακούτε ένα χαρακτηριστικό ήχο και αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο σε ένα διαγωνισμό ξεχωριστό. Ένα διαγωνισμό που γίνεται μια φορά το χρόνο, το γιορτινό μας χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Μακάρι να μπορέσουμε να τον επαναλάβουμε στο τέλος της χρονιάς, στο Πάσχα, δεν ξέρω, μακάρι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ μετρητά που μπορούν πια κυριολεκτικά να αλλάξουν τη ζωή του νικητή. 14.800 είτε μέσω SMS, ΤΑΦΑΛΦΑ κενό, το ονοματεπώνυμό σας στον ίδιο αριθμό. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και δηλώνετε συμμετοχή στους διαγωνισμούς μας. Καλή επιτυχία από καρδιάς. Μία υπόθεση που, με την οποία έχουμε ασχοληθεί αρκετά στο παρελθόν. Μία υπόθεση που ενδιαφέρει πολύ όλους τους χρήστες των social media, όχι μόνο τα πιο νέα τα παιδιά, όλοι πια είναι στο Facebook, άνθρωποι όλων των ηλικιών. Φόνος λοιπόν για ένα like. Φόνος για ένα like στο Facebook. Βγήκε η απόφαση για ισόβια. Θα μας θυμίσει την ιστορία ο Άγγελος και θα μας πει την απόφαση του δικαστηρίου που βγήκε πριν από λίγο σήμερα. Πρώτα ένα βίντεο για να θυμηθούμε τι έχει συμβεί. Ένα φωνικό για τόσο ασήμαντη αφορμή που δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Ένα 29χρονο παλικάρι που δολοφονήθηκε επειδή έκανε ένα like στο Facebook. Ήταν Σάββατο 8 Μαΐου του 2010. Ο 29χρονος Απόστολος Κοινωνάς έπεσε νεκρός με 6 σφαίρες στο πάρκινγκ ενός beach bar στη Βάρκιζα, μέσα στο αυτοκίνητό του, από έναν άντρα που του είχε στήσει το καρτέρι θανάτου. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι μόλις ήρθε το αυτοκίνητο του θύματος στο πάρκινγκ, ο τότε 26χρονος κατηγορούμενος σηκώθηκε από ένα πεζούλι που καθόταν και περίμενε μαζί με άλλα δύο άτομα. Πλησίασε το αμάξι και πυροβόλησε τον άτυχο Απόστολο. Εκείνος τραυματισμένος προσπάθησε να φύγει με το αυτοκίνητο. Δεν τα κατάφερε. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο κατηγορούμενος με τους άλλους δύο έτρεξαν προς το βουνό.
Η τραγική είδηση σκάει σαν βόμβα στην οικογένεια του Απόστολου. Οι δικοί του δεν μπορούν να πιστέψουν το βίαιο τέλος του. Λένε πως ο Απόστολος δεν είχε προηγούμενα με κανέναν και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Δεν ήταν ο άνθρωπος που θα περίμενε κανείς ότι θα δολοφονηθεί. Αμέσως αρχίζουν να αναζητούν τι μπορεί να συνέβη και βρίσκουν την αρχή του νήματος στο Facebook. Τους τελευταίους μήνες πριν από το φωνικό, ο Απόστολος είχε γνωρίσει μια γυναίκα, την Άννα, στη νέα του δουλειά. Οι δυο τους έκαναν παρέα, χωρίς όμως να έχουν ποτέ ερωτική σχέση. Η Άννα είχε χωρίσει από μια σχέση με τον κατηγορούμενο, ο οποίος τη ζήλευε παθολογικά. Και όπως αποδείχθηκε, ο κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα είχε σχέση με την πρώην του, καθώς έβλεπε κοινές φωτογραφίες του στο Facebook. Είχε βρει το τηλέφωνό του από μια παλιά συσκευή της πρώην συντρόφου του και μία μέρα του ζήτησε το λόγο. «Ποιος είσαι εσύ που κάνεις like στην κοπέλα μου», του είχε πει. Τα εκφοβιστικά μηνύματα δεν είχαν τέλος. Ο Απόστολος είχε γράψει στο Facebook τη φράση «Ζω την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία» και ο κατηγορούμενος έστειλε μήνυμα στην πρώην του λέγοντας «Όταν τον συναντήσω θα είναι όντως η τελευταία του». Όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο, ο 26χρονος κατηγορούμενος δεν έμεινε στα λόγια. Μέσω ενός ψεύτικου προφίλ στο Facebook του έστειλε αίτημα φιλίας και έπειτα του έκλεισε ένα ραντεβού στο πάρκινγκ της Βάρκιζας. Ο 29χρονος Απόστολος έπεσε στην παγίδα. Πίστευε ότι εκεί θα συναντήσει τη νέα του διαδικτυακή φίλη. Σε δευτερόλεπτα έγινε το κακό. Αμέσως μετά ο κατηγορούμενος συνελήφθη στην παραλία του Αλίμου και προσπάθησε να διαφύγει πέφτοντας στη θάλασσα. Όπως κατέθεσε ο αστυνομικός που τον συνέλαβε, ο 26χρονος εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση αυτοκτονίας στην Πετρούπολη, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί οι βολίδες του όπλου που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο ανθρωποκτονίες. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως η φίλη του τον είχε προτρέψει να κάνει αίτημα φιλίας στο συναδέλφος της από τη νέα δουλειά, γι' αυτό και έγινε φίλος με το θύμα. Πρωτόδικα, ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και τριών ετών φυλάκισης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ας ξεκινήσουμε από την είδηση που είναι η απόφαση του εφετείου. Ένοχη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών όπως και πρωτόδικα, ο πρώτος κατηγορούμενος με ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και η συγκατηγορούμενη του, η οποία έχει συγκεκριμένο ρόλο στην υπόθεση και αυτή, ένοχη όπως και στο πρώτο δικαστήριο με 14 έτη κάθειρξης για απλή συνέργεια. Για ένα μεικτό ορκωτό εφετείο το οποίο κράτησε 1,5 χρόνο. Από το Μάιο του 2015 που ξεκίνησε στις 6 Μαΐου μέχρι και σήμερα που έπεσε η αυλαία 5 Δεκεμβρίου 2016. Η οικογένεια αυτός είναι αυτή... ο δράστης, να πούμε, βεβαίως. Ακριβώς. Ο καταδικαστής πλέον και σε δεύτερο βαθμό, αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας, ο δολοφόνος, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Ένας άνθρωπος με έντονη σωματική διάπλαση, φωτογραφίες, νομίζω κάποιες από αυτές είναι και μέσα από τη φυλακή, φωτογραφίες που ανεβάζει μέσα από τη φυλακή, εδώ με τα τατουάζ κλπ. Ένας άνθρωπος που παρατηρώ από τις φωτογραφίες, κάνω την εκτίμηση ότι του αρέσει να επιδεικνύει τη σωματική του ρόμη, να επιδεικνύει τα μούσκλα του, τους μύες του. Αυτές εδώ φωτογραφίες είναι μέσα από τις φυλακές. Ανεβάζει φωτογραφίες με τατουάζ κλπ, δείχνει το σώμα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος σύμφωνα με την πρώην φίλη του, για την οποία στην ουσία έγινε και το φωνητικό, έτσι, σύμφωνα με την πρώην φίλη του, ήταν ένας άνθρωπος βίαιος, αυτά κατατέθηκαν στο δικαστήριο. Το είχε καταθέσει και στο πρωτόδικο δικαστήριο ότι είχαν αρκετά περιστατικά βίας ανάμεσά τους. Μάλιστα μια φορά όπως η ίδια είπε στο δικαστήριο και αυτό και μόνο μεταφέρουμε, την είχε τραβήξει και με ένα κασκόλ από το λαιμό. Είχε δηλαδή, την είχε χτυπήσει πολύ άσχημα. Αυτός λοιπόν, όπως κατέθεσε η πρώην φίλη του, στους άντρες που τις κάνανε like στο Facebook, δηλαδή παρακολουθούσε, αυτή είχε κάποιους άντρες, όχι συντρόφους παιδιά, είχε κάποιους φίλους, απλούς φίλους από τη δουλειά της, οι οποίοι ανέβαζε η κοπέλα μία φωτογραφία, κάποιοι τις κάνανε like. Ο άνθρωπος αυτός, όπως ακούστηκε νομίζω από μαρτυρίες στο δικαστήριο, όπως ακούστηκε και όπως δέχτηκε στο σκεπτικό του και στο πρώτο δικαστήριο, ναι, και τον έκρινε Άγγελε και ένοχο και το δεύτερο δικαστήριο, ήταν ένα άτομο εθισμένο με τα social media.
Δηλαδή, πέραν του δικού του προφίλ, δημιουργούσε ψεύτικα προφίλ, προσπαθούσε να προσελκύσει φίλους από το περιβάλλον της πρώην συντρόφου του. Συνομιλούσε με αυτούς, τους είχε απειλήσει μέσω Facebook αρκετές φορές και παρακολουθούσε τη δραστηριότητα της συντρόφου του από εκεί και σε αρκετούς από αυτούς τους είχε απειλήσει και είχε δημιουργήσει και άλλα περιστατικά. Δηλαδή, δεν είχε δημιουργήσει περιστατικό μόνο με το θύμα. Είχε δημιουργήσει και στο παρελθόν ένα περιστατικό με συνάδελφο του θύματος και της πρώην συντρόφου του στο δρόμο. Είχε πάλι τσακωθεί και με άλλον άνθρωπο. Με έναν άλλο συνάδελφο, γιατί επίσης της είχε κάνει like. Ο άνθρωπος ήταν εριστικός, προφανώς σύμφωνα με τα όσα, σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, είχε τάση στη βία. Και πήγαινε και δημιουργούσε θέματα λοιπόν, παρόλο που η κοπέλα αυτή είχε πάρει την απόφαση και τον είχε χωρίσει, διότι το περιστατικό που μας είπες, Άγγελε, ήταν ενώ ήταν χωρισμένη και είχε καταφύγει στη φοιτητική εστία η κοπέλα. Ακριβώς, είχε πάει στη φοιτητική εστία που αυτή διέμενε τότε, διότι ήταν φοιτήτρια σε Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Της είχε ζητήσει το λόγο, είχαν διαπληκτιστεί άσχημα και την είχε πιάσει με ένα κασκόλ από το λαιμό και την είχε τραβήξει. Μάλιστα. Τι έγινε με τον καημένο τον Απόστολο, ο οποίος δεν είναι πλάκι πουθενά, δεν έφταιγε σε τίποτα. Το μόνο του έγκλημα ήταν ότι ήταν συνάδελφος αυτής της γυναίκας και το μόνο του έγκλημα είναι ότι μπορεί να είχε κάνει ένα like σε μια φωτογραφία. Αυτό ήταν το έγκλημα του Απόστολου. Ένα εξαιρετικό παιδί, χαμηλών τόνων, καλός συνάδελφος, κοινωνικός. Τι έγινε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση του φόνου? Όπως και η ίδια κατέθεσε, δεν είχαν καμία ερωτική σχέση. Οι δυο τους. Καμία μα καμία. Ο καταδικασμένος πλέον είχε στήσει ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook. Το προφίλ αυτό το ονόμαζε Έλα Βουλάη, στα αλβανικά. Με αυτό το ψεύτικο προφίλ έκανε φίλο το θύμα, τον Απόστολο, και άλλον έναν συνάδελφο, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είχαν διαπληκτιστεί στο δρόμο. Έκανε λοιπόν φίλους και αυτούς τους δύο και μέσα από προσωπικά μηνύματα που αντάλλασαν προσπαθούσε να κλείσει ένα ραντεβού μαζί του και να τον παρασύρει σε αυτή την παγίδα θανάτου. Η Έλα Βουλάη είχε μια φωτογραφία γυναικεία, εντυπωσιακή, θελκτική. Η Έλα Βουλάη ήταν γυναίκα. Είχε ψεύτικες φωτογραφίες στο Facebook και όπως προέκυψε και από την έρευνα που έκανε η οικογένεια, γιατί θα πούμε διότι η οικογένεια ξετύλιξε το κουβάρι. Η μητέρα και οι αδερφές του Απόστολου ξετύλιξαν το κουβάρι. Φαντάσου. Οι φωτογραφίες αυτές φαινόντουσαν και σε άλλο προφίλ που φερόταν ότι ήταν η αδερφή της Έλας Βουλάη. Καμιά σεξι θελκτική παρουσία λοιπόν, θα είχε επιλέξει. Χρησιμοποιήθηκαν παρένθετα πρόσωπα ως φωτογραφίες. Το όνομα είναι αλβανικό γιατί και ο καταδικαστής είναι αλβανός. Ο καταδικαστής και η απλή συνεργός του είναι και αυτή αλβανικής καταγωγής. Να πούμε ότι έχει εμπλοκή και σε άλλη υπόθεση, διότι το όπλο αυτού του φόνου φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση ληστείας μεταφόνου ενός πρακτορείου, σε ένα πρακτορείο προπό. Έχει εμπλοκή λοιπόν και σε αυτή την υπόθεση. Στον Απόστολο, πώς του κλείσε κάποιο ραντεβού ως Έλα Βουλάη, του συνομιλούσε στο Facebook, τι του έλεγε? Μέσα λοιπόν από αυτό το ψεύτικο προφίλ, του συνομιλούσε στο Facebook, είχαν αναπτύξει μια οικειότητα και επειδή ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και βοηθούσε πάρα πολύ τον κόσμο, όπως μας έχει πει και η οικογένειά του, όπως προκύπτει και από τη δραστηριότητά του, και δούλευε σε μια εταιρεία προώθησης προϊόντων διατροφής φυτικών. Πολύ κόσμο τον έπαιρνε και γινόντουσαν και αυτοί πολιτές, βρίσκανε μια δουλειά, εξασφαλίζανε ένα εισόδημα. Και το πιο πιθανό είναι ότι φρόντισε να κλείσει ένα ραντεβού με αυτή την εντός εισαγωγικών κυρία, εντός εισαγωγικών γυναίκα, γιατί ήταν ψεύτικο το προφίλ. Προκειμένου μάλλον να της κάνει και κάποια επίδειξη για την εταιρεία, να της εξηγήσει κάποια πράγματα για τη δουλειά, να την προσελκύσει. Ή να την κάνει πολίτρια, ακριβώς, να της κάνει πρόταση. Επαγγελματική να τη βοηθήσει και αυτή. Ναι. Ακριβώς. Και πέραν του Facebook, μία μέρα πριν το περιστατικό, ενεργοποιήθηκε και ένα τηλέφωνο, το οποίο ενεργοποιήθηκε μία μέρα πριν το περιστατικό και απενεργοποιήθηκε μία μέρα μετά. Ένα λοιπόν τηλέφωνο στο οποίο έχουν βρεθεί τα μηνύματα, έχει γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, έχουν δει πού ενεργοποίησε κεραίες κινητής τηλεφωνίας και μέσα από αυτό του έκλεισε το μοιραίο ραντεβού. Λοιπόν ένα κινητό για να δείξουν ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο η Έλα Βουλάη, υποτιθέμενη τώρα τύπησε εκεί από το ίντερνετ. Και του στέλναν μηνύματα από αυτό για να νιώσει ασφάλεια να πάει να τη συναντήσει. Γιατί εντάξει, όταν είσαι άντρας, θεωρείς ότι το ψεύτικο προφίλ είναι γυναίκα και
νόστιμη γυναίκα, σου δίνει και το κινητό, δηλαδή λες ότι δεν είναι κάποιο πρόσωπο φάντασμα, σου δίνει και το κινητό. Πήγε το παιδί για να κάνει τη δουλειά του. Είπαμε σε ένα επαγγελματικό ραντεβού. Και έκλεισε ένα ραντεβού σε ένα παραλιακό κέντρο στη Βάρκιζα, δηλαδή σε ένα μπαρ, ήταν κλειστό τότε, αλλά κάπου στην παραλία, σε ένα πάρκινγκ, σε ένα εύκολο μέρος, να μπορεί να έρθει να τη συναντήσει για να κάνουν το επαγγελματικό τους ραντεβού. Για έναν άνθρωπο που συναντάει πρώτη φορά. Εκεί λοιπόν τι έγινε, Άγγελε, σύμφωνα με το δικαστήριο? Εκεί υπήρχε μια ενέδρα θανάτου. Τον περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι, μάλιστα φαίνεται αυτό το τηλέφωνο. Το περιστατικό έγινε γύρω στις 7.30. 7 με 7 και 4 είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά μαζί του. Προφανώς για να βεβαιώσει ότι θα είναι εκεί στην ώρα του στο ραντεβού και για να του στηθεί αυτή η ενέδρα. Όπως προκύπτει, πρέπει να ήταν και άλλα δύο άτομα μαζί με τον καταδικασέντα πλέον κατηγορούμενο. Πρέπει να ήταν άλλα δύο άτομα τα οποία διαφεύγουν, δεν έχουμε στοιχεία τους, δεν βρέθηκαν από την έρευνα. Εκεί με το που πάρκαρε ο Αποστόλης στο πάρκινγκ, τον πλησίασε και ενώ ήδη καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο, δεν πρόλαβε καν να βγει, φαίνεται ότι του κατάφερε 6 με 7 πυροβολισμούς. Έκανε να διαφύγει και δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε να διαφύγει, γι' αυτό έκανε ένα σπινιάρισμα όπως προκύπτει και από τους αυτόπτες μάρτυρες. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ευτυχώς ήταν κάτι παιδιά εκεί μπροστά, επειδή είναι στην παραλία αυτό, που έτυχε να είναι τα παιδιά αυτά. Δύο Έλληνες εκεί με τα κορίτσια τους που παίζανε αυτά τα, πώς τα λένε... Κάνανε μοντελισμό, τηλεκατευθυνόμενα σκαφάκια. Αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα που βάζεις στο νερό και τα κατευθύνεις. Ευτυχώς. Τα παιδιά αυτά λοιπόν καθώς ήταν εκεί, άκουσαν τον πυροβολισμό τους στο Ρήβους, γύρισαν, πήγαν να δουν και τον είδαν το δράστη. Και θέλω να σας πω ότι είναι προς τιμήν τους, γιατί σε τέτοια κλίματα δυστυχώς πολλές φορές οι μάρτυρες φοβούνται, δεν καταθέτουν, δεν πάνε στο δικαστήριο ή πάνε, ξέρω εγώ, ότι μία φορά μετά δεν πάνε. Ευτυχώς τα παιδιά πήγαν και κατέθεσαν, είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία τους. Το έτσι κατέθεσαν από την πρώτη στιγμή και όταν τους επέδειξαν φωτογραφίες, πρωτού συλληφθεί ο κατηγορούμενος, δήλωσαν ότι αυτός είναι. Όταν συνελήφθη ένα χρόνο μετά το περιστατικό, διότι διέφευγε για μεγάλο χρονικό διάστημα, πήγαν και τον αναγνώρισαν και ήρθαν και στα δύο δικαστήρια. Κατέθεσαν με συνέπεια αυτά τα οποία είχαν δει τότε και σε όλη τη διάρκεια της δίκης. Και ήταν πάρα πολύ κρίσιμη η μαρτυρία τους, διότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Μιλάμε για τρία άτομα, δύο αδέρφια και ένας φίλος τους, όπου βρισκόντουσαν εκεί. Εμείς θα βάλουμε μια τελεία εδώ, θα ασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση. Θέλω μόνο να πω κάτι. Η δικηγόρος της υπόθεσης, η κυρία Χάιτα, και η μάνα αυτού του έρμου του Απόστολου με την οικογένειά του, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έχουν περάσει. Διότι ο καταδικαστής πλέον και σε δεύτερο βαθμό κατηγορούσε τη δικηγόρο, επειδή ο Απόστολος είχε μια επαφή με την κόρη της, μια σχέση με την κόρη της, ότι δικηγόρος λέει έκανε, λέει, ευθύνεται για το φόνο. Και είχαν και κάποιο πρόβλημα στο δικαστήριο εκεί με την παράσταση πολιτικής αγωγής. Οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και είναι μια μεγάλη δικαίωση αυτή η απόφαση. Σε δεύτερο βαθμό. Πολύ μεγάλη δικαίωση, έτσι. Και θα μιλήσουμε μαζί τους τις επόμενες ημέρες. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Άγγελο το Βουράκη. Θα πω το διαγωνισμό και θα αλλάξουμε θέμα. Για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πολλές ευκαιρίες θέλω να σας δώσω για να τηλεφωνήσετε για το διαγωνισμό. Θέλω να έχετε τη δυνατότητα, όσοι επιθυμείτε και όσοι συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας, να τηλεφωνήσετε στο 14800 και να δηλώσετε συμμετοχή. Άλλοι πάλι δεν επιθυμούν να αφήσουν ηγητικό μήνυμα. Άλλοι πάλι επιθυμούν, τους είναι πιο εύκολο να στείλουν γραπτό μήνυμα. Είναι επίσης πολύ απλό. Παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε ένα SMS, ένα γραπτό μήνυμα. Γράφετε ΤΑΦ-α, αυτά τα δύο γράμματα, αφήνετε ένα κενό, μετά πληκτρολογείτε το όνομα τεπώνυμό σας και πάνω εκεί που γράφουμε πάντα τον αριθμό, γράφουμε αυτό τον απλό πενταψήφιο αριθμό, το 14800. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, είναι 30.000 ευρώ, είναι ο μεγαλύτερος εορταστικός διαγωνισμός της χρονιάς. Μετά από αυτό δεν θα έχει πάλι μετρητά τόσο γρήγορα. Άρα
Όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή σε διαγωνισμό με πολλά μετρητά, εδώ είναι, αυτός είναι και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τώρα, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε θλιβερή πρωτιά και σε αυτό από ό,τι πληροφορούμε. Οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Είχαμε πρόσφατα την περίπτωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, νέο παιδί, γερό, δυνατό, πήγε για μια πολύ απλή επεμβασούλα ρουτίνας και κόντεψε να πάει στον άλλο κόσμο. Έχουμε τώρα μια άλλη υπόθεση στο νοσοκομείο της Ζακύνθου που ερευνάται αν πρόκειται και εκεί για νοσοκομιακή λοίμωξη όπως και άλλες περιπτώσεις που επίσης ερευνώνται ως ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Θύμα μια μάνα 42 ετών. Εντάξει. Θα ήθελα να προβάλλουμε το βίντεο και σε λίγο θα συζητήσουμε το θέμα. Μια επέμβαση ρουτίνας για αφαίρεση λάμας από το πόδι έμελε να αποβεί μοιραία για τη ζωή της 42χρονης Ελένης, μητέρας δύο παιδιών, η οποία κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια που ενδεχομένως να προκλήθηκε από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Στις 24 Νοεμβρίου η 42χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο Ζακύνθου προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μετά το χειρουργείο η γυναίκα ξύπνησε. Ωστόσο, παρουσίασε ηλίγκους και μετούς με τους γιατρούς, όπως λέει στην Τατιάνα Λάιβ ο σύζυγός της, να τη διαβεβαιώνουν ότι προέρχονται από την άρκωση. Μπήκε για μια επέμβαση ρουτίνα, αφαίρεση λάμες από ένα τροχαίο και πήγε όλα καλά τα χειρουργία.